Οι Ρωμαίοι, αφού νίκησαν του Καρχιδόνιου, θέλησαν να υποτάξουν και του Έλληνε. Πρώτα ήλθαν σε σύγκρουση με του Μακεδόνε και στη συνέχεια με του άλλου Έλληνε. Τελευταία μάχη έγινε στη Λευκόπετρα του Ισθμού, όπου ιτήθηκε ο στρατό τη Αχαϊκή Συμπολιτεία. Πρώτη ερώτηση. Τη γνωρίζετε για του θεατρικού αγώνε στην Αθήνα. Στην Αθήνα γιορτάζονται αυτό τον καιρό οι μεγάλε γιορτέ του Διόνυσου. Οι θεατρικοί αγώνε διαρκούν τέσσερι μέρε. Τρει για το διαγωνισμό τη τραγωδίας και μια για τι κομμωδίε. Όλοι σηκώνονται πολύ πρωί για να μπορέσουν να πιάσουν μια καλή θέση, αφού οι πιο πολλοί πολίτε τη πόλη θα είναι εκεί. Πριν από λίγο καιρό μοιράστηκαν τα θεωρικά και έτσι όλοι μπορούν να πάρουν ένα εισιτήριο για να παρακολουθήσουν τι παραστάσει, φτωχοί και πλούσιοι, γυναίκε, νέοι και μέτικοι. Δεύτερη ερώτηση. Σε ποιε θέσει κάθονταν το κοινό στο θέατρο. Σε κάθε σπίτι ετοιμάζονται τα φαγητά και τα ποτά που θα πάρουν μαζί του στο θέατρο, γιατί η μέρα θα είναι μεγάλη. Οι γυναίκε κάθονται στι ψηλότερε κερκίδες του θεάτρου. Πιο κάτω, στι καλύτερε θέσει κάθονται οι άρχοντες τη πόλη και οι ιερεί. Σήμερα, 472 π.Χ., ο ποιητή που μετέχει στου αγώνε είναι ο Εσχήλο που θα παρουσιάσει την τριλογία του, Πέρσε. Τρίτη ερώτηση. Τι ήταν η χορηγή. Φέτο οι χορηγοί έδωσαν πολλά χρήματα και επειδή τα έργα του Εσχύλου είναι πάντα πολύ καλά, θα είναι μια εξαιρετική παράσταση. Αυτή είναι υπεύθυνη για του υποκριτέ, το χορό και τα κοστούμια. Ο κόσμο επεφημεί χορηγό, όταν χρηματοδοτεί ένα καλό έργο. Τέταρτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για του ηθοποιού. Οι ηθοποιοί είναι όλοι άντρε. Φορούν μάσκες και έτσι μπορούν να παίζουν και γυναικείους ρόλους βάζοντα και τα κατάλληλα κοστούμια. Οι άντρε του χορού μιλούν όλοι μαζί και μόνο ο πρώτο, ο κορυφαίο, μπορεί να συνομιλεί με του υποκριτέ. Όλοι βιάζονται. Το θέατρο είναι ήδη γεμάτο. Ο κόσμο αγωνιά να δει ποιοι θα κερδίσουν φέτο του αγώνε. Οι νικητέ αμείβονται με ένα απλό στεφάνι από κισό. Η δόξα του όμω φτάνει σε όλα τα σημεία τη Ελλάδα. Ώρα να παίξουμε το κουί τη ενότητα.